Ο Δήμος Σερών μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέρημνας για την φετινή εορτή του Πάσχα θα προχωρήσει στη διανομή διατακτικών προσφοράς τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης σε ευάλωτες οικονομικά ομάδες του Δήμου Σερών. Όσοι δημότες επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο 124 της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέρημνας του Δήμου Σερών, Κωνσταντίνου Καραμαλή 36, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, ώστε να υποβάλουν αίτηση από τις 4 Μαρτίου 2024 έως τις 22 Μαρτίου 2024 κατά τις ώρες 9 με 12. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά: φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας σε καθαριστικό εφορίας και καθαριστικό έμφυα, αποδεδειγμένη ανεργία, βεβαίωση χρόνου ανεργίας, αν υπάρχει, αποδεδειγμένη αναπηρία μέλους της οικογένειας, πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ για την απόδειξη μόνιμης κατοικίας, μισθωτήριο συμβόλαιο, αν υπάρχει, και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ζητείται αυτεπάγγελμα από την υπηρεσία. Όπως είναι γνωστό, κάθε χρόνο η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέρημνας Υγείας και Πρόληψης του Δήμου Σερών φροντίζει ώστε να διανέμονται σε οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας διατακτικές για αγορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τις ημέρες του Πάσχα. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τη Δευτέρα, 4 Μαρτίου, και θα διαρκέσουν έως τις 22 Μαρτίου στο γραφείο 124 της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Σερών. Μπορούν όλοι οι πολίτες που υπάγονται σε αυτή την κατηγορία των ευπαθών οικονομικά ομάδων να υποβάλουν αίτηση, και από τη στιγμή που θα εγκριθούν θα λάβουν και την διατακτική, μια διατακτική που θα είναι της τάξης των 80 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά, τα οποία είναι φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, καθαριστικό εφορίας και έντυπο ε1, αποδεδειγμένη ανεργία, αποδεδειγμένη αναπηρία αν υπάρχει απόφαση ΚΕΠΑ, και ένα πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ. Αυτές οι διατακτικές επιταγές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν? Η διατακτική αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σούπερ μάρκετ Κάντζας και είναι του ύψους των 80 ευρώ και θα αφορά αποκλειστικά αγορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.